Ήρθαμε στην Αθήνα, αλλά δεν φύγαμε από τον κινηματογράφο. Συνεχίζεται η βόλτα στα θερινά σινεμά και πάμε να συνδεθούμε με το Πολεμικό Μουσείο και με τον κύριο Γιώργο Τσιτόπουλο, να μιλήσουμε για αυτόν τον ιδιαίτερο πολυχώρο που έχουν δημιουργήσει εκεί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε από το Νέο Πολεμικό Μουσείο. Να είστε καλά. Σας καλωσορίσουμε και εμείς στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Κύριε Τσιτόπουλε, να ξεκινήσουμε από το πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου και του κινηματογράφου, στο συγκεκριμένο χώρο κιόλας, αυτό του Πολεμικού Μουσείου. Ναι. Ήταν ένας χώρος δίπλα από το... Ο χώρος αυτός ανήκει στο Πολεμικό Μουσείο και δυστυχώς για τα τελευταία χρόνια ήταν ένας ανεκμετάλλευτος, ανεξιοποίητος χώρος. Επειδή συνεργαζόμασταν με το Πολεμικό Μουσείο, προσπαθήσαμε να σκεφτούμε τρόπους αξιοποίησης αυτού του χώρου και έτσι σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Μουσείου με μια άλλη πολιτιστική δραστηριότητα που είναι ο κινηματογράφος. Έτσι κατασκευάσαμε το ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο και ένα πολυχώρο με ένα αναψυκτήριο που υπάρχει δίπλα από το χώρο του θερινού κινηματογράφου. Και να πούμε ότι δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα. Δεν έχει κλείσει ούτε χρόνος. Τα εγγένεια έγιναν πέρσι 28 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι έτσι είναι. Δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Ήμασταν στη μέση του καλοκαιριού. Πέρυσι ξεκινήσαμε. Και φέτος ξεκινήσαμε το Μάιο. Δεν μας βοήθησε ο καιρός, όπως όλους τους θερινούς κινηματογράφους. Ελπίζουμε τώρα να μας βοηθήσει ο καιρός και όλοι να απολαύσουμε σε θερινούς τις ταινίες. Πρόκειται όμως για ένα θερινό κινηματογράφο που έχει μια διαφορετική φιλοσοφία, αν μας επιτρέπετε όρος, σε σχέση με τα υπόλοιπα θερινά που βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν μια στρατηγική επιλογή δική σας από την πρώτη και όλα στιγμή. Ακριβώς. Εμείς θέλαμε να δώσουμε μια διαφορετική εμπειρία στον θεατή, στον επισκέπτη ενός θερινού κινηματογράφου. Σκεφτήκαμε ως θεατές και εφαρμόσαμε αυτά που θέλαμε εμείς να έχουμε ως εμπειρία βλέποντας μια ταινία. Γι' αυτό το λόγο κοιτάξαμε και κατασκευάσαμε να είναι ο κινηματογράφος μας προσβάσιμος απόλυτα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Mm. Να μπορούν να απολαύσουν την ταινία τους χωρίς τη βοήθεια κανενός, όπως όλος ο κόσμος να έρθουν και να δούνε την ταινία. Έχετε, το δεύτερο ήταν... Ναι, ολοκληρώστε, ναι. Παρακαλώ. Το δεύτερο ήταν ότι θέλαμε να το χτίσαμε θεατρικά έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιση στη θέαση, γιατί συνήθως στους θερινούς κινηματογράφους δεν υπάρχει δυνατότητα, είτε επειδή είναι σε κάποια ταράτσα, είτε επειδή έχουν χτιστεί παλαιότερα, δεν υπάρχει κλίση και έτσι υπάρχει δυσκολία στο να δεις καλά την ταινία. Είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία, επειδή είμαστε σε ένα σημείο που δεν έχουμε γύρω-γύρω πολυκατοικίες και σπίτια για να ενοχλούμε τους κατοίκους, να προβάλλουμε τις ταινίες με τον ήχο που χρειάζεται η ταινία, και έχουμε επίσης την ευκαιρία να παίζουμε σε μια πολύ μεγάλη οθόνη, 13x6 μέτρα είναι η διαστάση της, έτσι ώστε να απολαμβάνεις τη μέγιστη κινηματογραφική εμπειρία. Προφανώς είστε στο χώρο, αλλά παράλληλα βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από νυχτερινές προβολές και γενικότερα από αυτό το πολυχώρο που έχετε δημιουργήσει. Επειδή σας έχουμε επισκεφτεί, ξέρουμε ότι θα χαρακτηριζόταν μια εμπειρία ιδιαίτερη, δηλαδή έχει ένα ποτό υποδοχής και κάποια πράγματα που δεν βλέπουμε στα υπόλοιπα θερινά της Αθήνας. Αυτή την ξεχωριστή, θα τη χαρακτηρίσουμε εμείς, εμπειρία. Οι συνεφίλ επισκέπτες πώς τη χαρακτηρίζουν και πώς τη δέχτηκαν στην πόλη μας? Στην αρχή υπήρχε μια επιφύλαξη για το τι θα συναντήσουν στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο. Από την πρώτη στιγμή όμως που ο κόσμος ήρθε,
καταλάβαμε το πόσο υπάρχουν πολύ καλά σχόλια, εξαιρετικά σχόλια, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε έτσι και να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο σχεδιάσαμε και λειτουργούμε έχει πραγματικά ενδιαφέρον για τον κόσμο, και από τις φωτογραφίες και από τα σχόλια που μας κάνουν. Χαρακτηριστικά μια κυρία θα ξεχάσω που μας έλεγε πόσο πλούσια αισθάνεται στο κινηματογράφο μας, πλούσια σε αισθήματα, γιατί αισθάνεται ότι είναι μοναδική, ότι έχει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από ό,τι είχε συνηθίσει. Και για μας αυτό είναι σημαντικό. Ο καθένας να έρχεται να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φιλικό, από την άλλη όμως του δίνει περισσότερες δυνατότητες να μην είναι στριμωγμένος, να έχει την άνεσή του, το τραπεζάκι του, να πάρει το ποτό καλωσορίσματος το εισιτήριό μας, να απολαύσει την ταινία του και να αισθανθεί άνετα και όμορφα. Και οικίαν, να προσθέσω εγώ από όλα αυτά που ακούω. Άρα ουσιαστικά έχετε και θαμώνες, υπάρχουν άτομα που έρχονται κάθε εβδομάδα να δουν ταινία. Έχει κάνει φίλους στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο. Ναι, έχει κάνει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πελάτες ανεξαρτήτως ταινιών, θεματολογίας, παιδικές ταινίες, θρίλερ, που έρχονται για τον κινηματογράφο και έρχονται για την έξοδο, για να απολαύσουν το περιβάλλον, το χώρο. Έχουμε την τύχη να είμαστε δίπλα από το Πολεμικό Μουσείο και πίσω από το Βυζαντινό Μουσείο, όπου και το Μέγαρο Δικής Πλακεντίας, το κτίριο φωτισμένο φαίνεται, και το Πολεμικό Μουσείο επίσης ένα εξαιρετικό κτίριο. Είναι μέσα στο χώρο του μουσείου, οπότε έχει ο θεατής μια άλλη αίσθηση. Ξένους που επισκέπτες έχει, που επιλέγουν να δουν την ταινία και να είναι μια δραστηριότητα που θα κάνουν στις διακοπές τους όταν θα βρεθούν στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερους. Βέβαια δεν μας έχει βοηθήσει και τώρα ο καιρός. Πέρυσι μαθεύτηκε και είχαμε ξένους. Εξαρτάται και από τις ταινίες που προβάλλονται, αν είναι αγγλικές ή αν είναι γαλλικές, ιταλικές. Στις γαλλικές έρχονται περισσότεροι, για κάποιο λόγο, μέχρι στιγμής. Είναι όμως κάτι το οποίο ξέρουμε ότι οι τουρίστες το προτιμούν, γιατί δεν υπάρχει και αλλού, η αλήθεια είναι, πέρα από την Ελλάδα. Έχουμε όχι όσο θα θέλαμε σε αριθμό, αλλά πραγματικά έχουμε ξένους τουρίστες. Κύριε Τσιτόπουλο, όπως είπε και η Μαριέτα στην αρχή, ο χώρος στην ουσία τώρα σε πολύ λίγο θα έχει γενέθλια. Ήταν μια κίνηση που έγινε σε ένα θολό οικονομικό τοπίο, σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, σας έχει δικαιώσει αυτή η επιλογή? Είμαστε σίγουρα δικαιωμένοι από την ανταπόκριση του κόσμου και από αυτό το οποίο εισπράττουμε. Τα νούμερα πολλές φορές μπορεί να έρθουν, να μην έρθουν, είναι σχετικά, συμβαίνουν τόσα στη ζωή μας καθημερινά που πρέπει να ξεπεράσουμε πολλές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι η δουλειά που κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε θα έχει πολλά χρόνια μπροστά της, αυτό μας ενδιαφέρει να κτίσουμε σταθερές και γερές βάσεις. Και αυτό φαίνεται ότι το έχουμε πετύχει. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα δικαιωθούμε. Από ό,τι βλέπω και αν κατάλαβα καλά, δεν μας μιλάτε από τις απαγορευμένες θέσεις που υπάρχουν στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο. Ας μην αναφερθούμε να πούμε τι είναι. Θα μάθουν οι επισκέπτες που θα έρθουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένουμε με το καλό. Πολλές, πολλές ταινίες ακόμη. Θα έρθουμε με τη Χριστίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.